Καλησπέρα και πάλι. Τι μου κάνετε, είμαι η Μαρινέ Σεραφιμίδου. Γεια σου, Λιτσάκι μου, και σε σένα. Και εδώ από τα σφινάκια θετικής σκέψης για θετική ψυχολογία, όπως το λες και εσύ, σας έχω σήμερα ένα βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που είναι και ο εκδοτικός μου οίκος, από τα δικά μου βιβλία, δηλαδή το Μαγειρεύω Καλλιτικά και το Ώρα να Λάμψεις, που θα τα βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ωραίο σαρδάμ έκανα. Δεν πειράζει. Μέσα είμαστε, δεν πειράζει. Γίνονται και αυτά. Θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν ένα βιβλίο του Δημήτρη Παπαδημητριάδη, που έχει σχέση, είναι αυτό το βιβλιαράκι, δεν είναι πολύ μεγάλο, και λέει άγχος. Είναι καινούριο βιβλίο, λέει για το άγχος, για την εποχή που ζούμε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση που περάσαμε ήδη, και ίσως μας βοηθήσει, όχι ίσως, νομίζω θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει το οπισθόφυλλο. Λέει ότι για το άγχος ουσιαστικά μιλάει, και το άγχος είναι φόβος. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα φυσιολογικό και αυθόρμητο συνέστημα. Συνοδεύει την αντίληψη μιας άμεσης απειλής στο εδώ και τώρα ή στο κοντινό μέλλον. Διαγείρει συγκεκριμένες συμπεριφορικές αντιδράσεις. Έτσι όπως παράγεται επίμονα όταν είναι, αυτό είναι σαν ένταση, που είναι μια δυσανάλογη πραγματικότητα, δηλαδή βλέπουμε τα πράγματα πιο έντονα όταν φοβόμαστε από ότι είναι στην πραγματικότητα. Οπότε μην τα παίρνετε πάρα πολύ στα σοβαρά όλα αυτά που συμβαίνουν και μου αγχώνεστε, μου βγαίνετε έξω από εσάς, τα λέει μέσα και αυτά και στο βιβλίο του Δημήτρης ο Παπαδημητριάδης. Σε αυτή λοιπόν την εποχή της πανδημικής απειλής των τεχνολογικών και επιστημονικών αλμάτων, αυτό λοιπόν το μικρό, μικρής εισαγωγής λέγεται ο τίτλος από τη σειρά αυτή, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, γι' αυτό και το λέει ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης έτσι. Αυτή λοιπόν η μικρή εισαγωγή στο άγχος είναι εξαιρετικά επίκαιρη και βοηθάει με παραδείγματα να κατανοήσουμε τι είναι, πώς δημιουργείται, αλλά και να γνωρίσουμε περισσότερα για το πώς αντιμετωπίζονται ψυχοθεραπευτικά οι κρίσεις πανικού, η αγοραφοβία, το κοινωνικό και το γενικευμένο άγχος, η υποχονδρίαση, ο φόβος του θανάτου, οι ψυχαναγκασμοί και το μετατραυματικό άγχος. Ο Δημήτρης, να πω ότι ο Παπαδημητριάδης είναι σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ασχολείται, ειδικεύθηκε στο Λονδίνο, στο Royal Free Hospital, στο UCL School of Medicine στην Αθήνα, ερευνητικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ψυχικής υγιεινής, και στην ψυχοθεραπεία, έτσι, ειδικεύθηκε. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει για όλα αυτά που είπαμε. Θα σας διαβάσω εγώ λοιπόν τι διάλεξα μέσα από αυτό το βιβλίο, να σας το διαβάσω και να πάρετε μία ιδέα από αυτό το ωραίο το βιβλιαράκι που διαβάζετε και πολύ εύκολα και μας εξηγεί και με πολύ ωραίο επιστημονικό και απλό τρόπο όλα αυτά που είπαμε. Η πιο κοινή λοιπόν συμπεριφορά ασφάλειας είναι πράγματι η αποφυγή. Αποφεύγουμε να πάμε οπουδήποτε ή να κάνουμε οτιδήποτε, φυσικά όταν έχουμε άγχος και φόβο, αυτό λέει. Προϋπολογίζουμε ότι δυνητικά θα πυροδοτήσει το άγχος μας, το στρες μας. Δηλαδή, κουρνιάζουμε κάπου, φεύγουμε, πάμε, πιο εκεί. Ναι, για ένα χρονικό διάστημα όμως, όχι για πάντα. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να πάρουμε το χρόνο μας, ναι, αλλά όχι να παραιτηθούμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, κάποιος που αγχώνεται μπορεί να τρώει μπροστά σε άλλους, αλλά αποφεύγει να βγαίνει για φαγητό με παρέα, σκαρφιζόμενος κάποιες δικαιολογίες. Κάποιος άλλος που πιστεύει ότι τα πολυσύγναστα και τα συνοστισμένα μέρη εγκυμονούν κρίσεις πανικού, αποφεύγει να ψωνίζει σε μεγάλα σούπερ μάρκετ ή προτιμά τις ήσυχες ώρες για να τα επισκεφτεί. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες συμπεριφορές ασφάλειας ή ανασφάλειας, θα λέγαμε. Επίσης μιλάει παρακάτω για τις αρνητικές σκέψεις. Οι σκέψεις μας είναι και αυτές, όταν γίνονται κάτω από το άγχος, γίνονται συνθήκη άγχους αρνητικών σκέψεων. Οπότε εκεί πέρα γίνονται και οι κρίσεις πανικού. Και τι σημαίνει αυτό?
γίνονται αυτόματες αρνητικές σκέψεις που σχετίζονται με το πανικό και τις φοβίες. Αυτές περιέχουν πολύ αρνητικές ερμηνείες για σωματικές αντιδράσεις μας, αλλά και για το τι κακό μπορεί να μας συμβεί, που αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά το νιώθουμε μέσα μας. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο θα μας εξηγήσει και παρακάτω, λέει, τις περισσότερες φορές ένας αγχώδης άνθρωπος παίρνει αυτές τις σκέψεις πολύ τις μετρητής. Πολύ, έτσι, τους δίνει περισσότερη σημασία. Αμφισβητεί πολλά πράγματα τη στιγμή που έρχονται αυτές οι φάσεις. Και τότε όλα αυτά γίνονται στο υπέρ, στο υπερβολικό. Οπότε αυτές οι σκέψεις καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται, να μην κάνουμε αυτές τις σκέψεις στο υπερβολικό βαθμό. Έτσι θα σας μπορούσα να σας διαβάζω ολόκληρο το βιβλίο, θα πάρει πάρα πολύ. Το θέμα μας όμως είναι εδώ ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αρνητικές σκέψεις, δεν θέλουμε να φοβόμαστε, δεν θέλουμε να υπεραναλύουμε τα πράγματα και να υπερτιμούμε αυτό που γίνεται γύρω μας. Μέσα σε αυτό το βιβλίο βρίσκεται τις λύσεις, νομίζω. Είναι εύκολο και πολύ, έτσι να το πω, γρήγορο στο να το διαβάσεις και να βρεις μια λύση στο άγχος, στη φοβία και στις κρίσεις πανικού που αυτό το διάστημα νομίζω ότι δεν θα ήθελα να είναι έτσι, να έχουν την τιμητική τους, τέλος πάντων. Θέλω να βοηθήσω, γι' αυτό και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, άγχος, εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αυτά είχα να πω και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει και να δώσουμε και δύο βιβλία δώρο μέσα από την εκπομπή σου Λίτσα μου, αν θέλεις να κάνεις την κλήρωση για όποιον ενδιαφέρεται. Πολλά φιλιά από μένα, θέλω να είμαστε καλά, ήρεμοι, ψυχολογικά και υγιείς. Να είμαστε καλά. Γεια σας. Εδώ να πω ότι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και όλα τα βίντεο που κάνω και αν σας αρέσουν μπορείτε να μου κάνετε και μερικά σχόλια από κάτω και το ότι θέλετε να σας πω και να δείτε από μένα. Επίσης μην ξεχνάτε ότι έχουμε και συμμετοχές, και συμμετοχές και στα αστρολογικά και συμμετοχές και στις κάρτες ταρό. Πολύ μικρές είναι αυτές οι συμμετοχές. Θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα αν σας ακούσω και από το τηλέφωνο να τα πούμε και αστρολογικά, ταρό, ό,τι άλλο θέλετε να δείτε από μένα, συνταγές, ομορφιάς και για να μιλήσουμε και από κοντά. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ.